Με 535 ναι, 56 όχι και 5 αποχές, η νέα Ιταλική κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι απέσπασε θριαμβευτικά την έγκριση της Κάτωβουλής, έχοντας ήδη πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Γερουσία. Ποτέ πριν στη μακρά επαγγελματική μου ζωή δεν έχω βιώσει μια στιγμή με τόσο συναίσθημα και τόση ευθύνη, δήλωσε λίγο πριν την ψηφοφορία 73χρονος οικονομολόγος. Ανάμεσα στους 56 που είπαν όχι στο Σούπερ Μάριο είναι κυρίως βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, που είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη η οποία δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Περιλαμβάνονται όμως και βουλευτές του κινήματος 5 Αστέρων, παρόλο που κινδυνεύουν με διαγραφή από το κόμμα. Ήδη ο ηγέτης του, Βίτο Κρίνη, έχει κινήσει τις σχετικές διαδικασίες για τους 15 γερουσιαστές που βγήκαν εκτός κομματικής γραμμής το βράδυ της Τρίτης. Από το πρωί της Παρασκευής, ο Μάριο Ντράγκι μπαίνει στα βαθιά, αντιμέτωπος με την υγειονομική και οικονομική κρίση και με ένα σημαντικό ραντεβού στην ατζέντα του, τη Σύνοδο Κορυφής των χωρών του G7 μέσω τηλεδιάσκεψης.